Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επέτειοι δεν προσφέρονται για πολλά λόγια. Ιδιαίτερα όταν οι επέτειοι είναι μαύροι, όπως η μαύρη επέτειος του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Τιμούμε τους αγωνιστές της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και όσους αντιστάθηκαν στη βάρβαρη τουρκική εισβολή. Καταδικάζω το άφρον και προδοτικό πραξικόπημα που έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την τουρκική εισβολή. Είπα ότι οι επέτειοι, οι μαύρες επετείους, δεν προσφέρονται για πολλά λόγια. Όμως, ας ανασκοπήσουμε το παρελθόν, να αξιολογήσουμε το παρόν και να προδιαγράψουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Ανασκοπώντας το παρελθόν, το συμπέρασμα είναι ένα. Ο ελληνισμός διχασμένος έζησε εθνικές συμφορές και τραγωδίες. Η χώρα μας 48 τόσα χρόνια είναι υποκατοχήν. Να αξιολογήσουμε το παρόν, πως χρειαζόμαστε ενότητα. Να μην ξαναεπιτρέψουμε το σαράκι της εθνικής διχόνοιας να μπει ανάμεσά μας. Αλλά και με σοφροσύνη και σύνεση να προδιαγράψουμε το αύριο για την πατρίδα μας. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να επιδιώκουμε καθημερινά να σπάσουμε το αδιέξοδο εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας. Μόνο έτσι και μέσα από το διάλογο θα μπορέσουμε στο συμφωνημένο πλαίσιο να επιτύχουμε, να επανενώσουμε τη μοιρασμένη μας πατρίδα, χωρίς κατοχικούς στρατούς, χωρίς ξένους εγγυητές. Αιωνία η μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της δημοκρατίας στον τόπο μας και όσους έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας.